Σε λίγες ώρες ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου θα είναι στην Ελλάδα, τι μηνύματα θα στείλει αλλά και πώς θα τον αντιμετωπίσει η ελληνική διπλωματία, θα μάθουμε από έναν άνθρωπο που είναι μέσα στα πράγματα όσο λίγοι. Είναι κοντά μας ο διεθνολόγος και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα κύριε Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα σας. Έχω την αίσθηση ότι ο Τσαβούσογλου φτάνει με εντολή Ερντογάν στην Ελλάδα και φαίνεται ότι θα διοργανώσει και φιέστα. Θεωρείτε ότι θα προκαλέσει? Κοιτάξτε, είναι μια θετική επίσκεψη η οποία δεν απαγορεύεται από μια ανοιχτή δημοκρατική ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και τίποτα να κρύψουμε από την Τουρκία, τη Θράκη. Επομένως, ο κύριος Τσαβούσογλου επισκέπτεται την περιοχή εκείνη, όμως η στάση του και η ρητορική που θα ακολουθήσει θα αξιολογηθεί για την πορεία της επίσκεψης μετέπειτα στην Αθήνα. Αν ο κύριος Τσαβούσογλου επιλέξει λοιπόν να προκαλέσει ή να πάρει, όπως λένε πολλοί, τη ρεβάνς από τον Νίκο Δένδια λόγω της προηγούμενης συζήτησης στην Άγκυρα, τότε να είστε όλοι βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα απαντήσει με τον προσήκοντα τρόπο, όπως λοιπόν αρμόζει στην περίπτωση. Μήπως η Τουρκία είναι λίγο ενοχλημένη από τη συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ? Σίγουρα, διότι ξέρετε ότι το τελευταίο διάστημα τα συμφέροντα Ελλάδας και ΗΠΑ ταυτίζονται στην Ανατολική Μεσόγειο, μια και η χώρα μας είναι στην ουσία ο πιο αξιόπιστος εταίρος της Αμερικής στη γειτονιά μας. Εάν κρίνει κανείς και την επίσκεψη τη σημερινή της Αμερικανίδας Υφυπουργού στο Φανάρι, τότε τα μηνύματα που λαμβάνει η Άγκυρα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Από εκεί και πέρα, για να μην γελιόμαστε, η Αμερική δεν θα ήθελε να χάσει την Τουρκία από το δυτικό μπλοκ, όμως της θέτει σαφείς και αυστηρούς κανόνες ως προϋπόθεση για μια πραγματικά εταιρική σχέση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Τώρα, κύριε Χατζηβασιλείου, βλέπετε εσείς καλή διάθεση από τους Τούρκους. Έχουν βγάλει νέα ναύτεξ στο Ικάριο Πέλαγος. Έχουν ερευνητικό πλοίο στην καρδιά του Αιγαίου. Και χτες είχαμε και 51 παραβιάσεις. Τι διάλογο θα κάνουμε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα η Ελλάδα γνωρίζετε ότι είναι μια χώρα που επιλέγει τους ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας. Διότι έχουμε μια εξωτερική πολιτική στιβαρή, συνεπή, με υπευθυνότητα και αυτοπεποίθηση. Από εκεί και πέρα η Τουρκία έχει πάρει το μήνυμα του Πρωθυπουργού που είναι ξεκάθαρο. Τερματίζονται οι προκλήσεις αν η Τουρκία επιθυμεί να ανοίξει η λεγόμενη θετική ατζέντα από την Ευρώπη. Σε απλά ελληνικά, η Τουρκία πρέπει πρώτα να δώσει για να πάρει τα ευρωπαϊκά δώρα. Αν λοιπόν η Τουρκία συνεχίσει το τροπάριο, τότε ξέρει πάρα πολύ καλά ότι θα συνεχίσει να είναι απομονωμένη και κυρίως να τη φέρονται οι υπόλοιποι ως τον άτακτο της περιοχής. Είναι στο δικό της χέρι λοιπόν να τίνει και εκείνη μια χείρα συνεργασίας, εάν επιθυμεί πραγματικά αυτό που λέμε και εμείς, κύριε Λάμπρου. Συζήτηση για να λυθεί η μοναδική μας διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και η Φαλοκοπίδα, με κοινό παρονομαστή και μόνο το διεθνές δίκαιο. Αυτή είναι άλλωστε και η επικοινωνία της εξωτερικής πολιτικής της πατρίδας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας.